αυξήθηκαν από την 1η Μαΐου τα δρομολόγια για το νησί της Θάσου, με τον πρόεδρο της Ασιακής Ένωσης Καβάλας να αναφέρει ότι πλέον τα δρομολόγια για το νησί είναι 4. Μάλιστα, από τον Ιούλιο αναμένεται να φτάσουν ακόμη και τα 5, γεγονός όμως που δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες. Έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια από την 1η Μαΐου σε 4, από 3 δρομολόγια, και πιστεύουμε ότι από τις αρχές Ιουλίου τα δρομολόγια θα γίνουν 5. Να επαναλάβω όμως έτσι για άλλη μια φορά, το έχω πει και άλλη φορά σε εσάς, ότι το πρόβλημα δεν είναι τη θερινή περίοδο, το πρόβλημα είναι και τη χειμερινή περίοδο. Το καλοκαίρι κουτσά στραβά, υπάρχουν κάποια δρομολόγια, γίνονται δρομολόγια όλο το εύρος της ημέρας, αλλά το πρόβλημα, όπως είπα, είναι το χειμώνα, τη χειμερινή περίοδο. Φέτος ιδιαίτερα ο χειμώνας ήταν πολύ δύσκολος, γιατί είχαμε τυπικά 2 δρομολόγια. Ουσιαστικά όμως κάποιες μέρες της εβδομάδας είχαμε 1 δρομολόγιο, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια αναρχία και αναστάτωση, να μην γνωρίζουν οι επιβάτες αν θα βρουν πλοίο για να ταξιδέψουν. Τώρα μπήκαμε σε μια σχετική κανονικότητα και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτό και θα δούμε, μόλις τελειώσει η θερινή περίοδος, να πραγματοποιήσουμε όλοι οι φορείς μια σύσκεψη με επικεφαλή στον Αντιπεριφερειάρχη, για να δούμε ακριβώς τι μέλη γενέστη για τη νέα χειμερινή περίοδο. Δοθήσεις ευκαιρίας, ο κύριος Τσιλογιώργης αναφέρθηκε και στην εκδήλωση που διοργανώνεται την Κυριακή 8 Μαΐου και ώρα 12 στην αίθουσα του Καλογερικού Θάσου και έχει ως θέμα την παρουσίαση του 20ου και 21ου τόμου των Θασιακών. Επίσης, για μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Μαΐου στο Καλογερικό της Θάσου, η Θασιακή Ένωση Καβάλα σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Θάσου Ντογλάφκο θα παρουσιάσουν τα πρακτικά του 8ου Συμποσίου Θασιακών Μελετών, που αποτελούν τον 20ο και τον 21ο τόμο των Θασιακών. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, γιατί μέσα στους 2 τελευταίους τόμους που εκδόθηκαν πέρυσι και πρόπερσι, έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες εργασίες που διαφωτίζουν άγνωστες πτυχές της ιστορίας του νησιού μας, της Θάσου. Λοιπόν, το βιβλίο θα παρουσιάσει ο επιμελητής των Θασιακών και ιστορικός Κωνσταντίνος Χιόνης και ο Μιλών, ενώ θα προλογίσει η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Θάσου Γλάφκος, η κυρία Ζέφη Λιάκου, και θα απευθύνει χαιρετισμό ο δήμαρχος Θάσου, ο Λευθέρης Κυριακίδης. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θάσου, να το πούμε αυτό, και επίσης κάτι σημαντικό, όσοι θα παρευρεθούν στην εκδήλωση θα πάρουν δωρεάν τους 2 τόμους.